Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Γεωργίου Κλαμπ. Στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Σορτίκος. Η Ιερά Πέτρα λίγο έλειψε να σοκάρει τον Παναθηναϊκό στο παγωμένο ΑΚΑ των περίπου 300 φίλων των πράσινων. Όμως ο Καμπετσής ισοφάρισε 2-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και έσωσε το τριφύλι των πολλών πιτσιρικάδων. Σε αναζήτηση χαφ βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες η ΑΕΚ, καθώς ο Άντρες Σιμόες αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ένας παίκτης ο οποίος προτάθηκε στην ένωση είναι ο Ισπανός Άντερ Ιτουράσπε της Αθλέτικ Μπιλμπάου, με τη φανέλα της οποίας έχει περισσότερες από 300 συμμετοχές. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ απίφθινε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας μέσω social media να γεμίσει το γήπεδο στην κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του Europa League του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν, την επόμενη 5η 13 Δεκεμβρίου. Στην Ελλάδα έφθασε την Τετάρτη ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ Μανόλο Χιμενέθ. Από τα μέσα Νοεμβρίου ο προπονητής είναι δίχως ομάδα, μιας και μετά από 5 μήνες ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Las Palmas, μετά από συνεχή άσχημα αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 4-1 την Κουλτουράλ Λεωνέσα, η Ατλέτικο 4-0 την Σαντ Ανδρέου, η Βιγιαρεάλ έβαλε 8 γκολ στην Αλμερία και προκρίθηκαν στους 16 του Κόπα Ντελ Ρέι. Πιο δύσκολα η Σεβίλη, καθώς χρειάστηκε τον γκολ του Αντρέ Σίλβα κόντρα στη Βιγιανοβένσε. Λυτή, αλλά και απόλυτα σαφής ήταν η απάντηση του Προέδρου της Μπάγερ Μονάχου όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο οι Βαβαροί να κινούνταν για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο το περασμένο καλοκαίρι. Δεν θα δίναμε ποτέ 100 εκατομμύρια ευρώ για έναν 33χρονο. Χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, καλείται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό η Ζαλγκίρις Κάουνα σήμερα 5η 6 Δεκεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο λόγος για τον Γιάν Κούνας. Ενώ ο Ολυμπιακός διέλυσε την Λαντόνστ με 13-8 και πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο φετινό LEN Champions League.